πραγματικά κάποιος πρέπει να μας σώσει. Μήπως έχουμε ανάγκη κάποιον σούπερ ήρωα. Απόλυτα. Για να πάμε λοιπόν. Αν ήρθαν. Για να δούμε αν ήρθαν. Άνοιξε την πόρτα, Μαρία. Παιδιά, περάστε, παιδιά. Ορίστε. Για έλατε μέσα, ρε. Για περάστε, ρε, παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Για πάμε μπροστά να δούμε τι είσαστε και γιατί ήρθατε εδώ, παιδιά. Λοιπόν, μιλάμε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, για τους σούπερ ήρωες που ήρθαν να μας σώσουν και να μας αλλάξουν και λίγο τη διάθεση. Τη δικιά μας οπωσδήποτε, το χρειαζόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, αλλά τους χρειάζονται περισσότερο τα παιδιά που θα μιλήσουμε για αυτά αμέσως τώρα. Captain America, Green Arrow και Wonder Woman φυσικά. Τους βλέπετε εδώ αυτοί οι σούπερ ήρωες οι οποίοι τι κάνουν, παιδιά, εθελοντικά. Τι κάνετε, ρε παιδιά, γιατί είστε έτσι ντυμένοι πρώτα απ' όλα και τι κάνετε. Ας μιλήσει ο Captain America. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλώς. Είμαι ο Περικλής Ομαντάς, είμαστε η Super Heroes GR. Είμαστε μια ομάδα που τα τελευταία 3 χρόνια κάνουμε μια φιλανθρωπική δράση, κάνουμε άφυλο κερδός. Πηγαίνουμε σε ιδρύματα, ειδικά σχολεία. Σε παιδιά μόνο, μικρά ή και μεγαλύτερα παιδιά, μα χρειαστεί κανένα μεγαλύτερο τίποτα. Θα σας πω τι γίνεται. Να τη ομάδα, και βλέπουμε εδώ και φωτογραφίες. Σας βλέπουμε κιόλας εμείς, ναι. Εδώ έχουμε πάει σε ένα ειδικό σχολείο συγκεκριμένα, στο ειδικό σχολείο Νέας Μάκρης. Και πηγαίνουμε σε ειδικά σχολεία που έχουν παιδάκια με νοητική στέρηση, κινητικά προβλήματα. Γενικά πάμε και δίνουμε χαρά σε όλα τα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Τι κάνετε, κάνετε act στην πραγματικότητα μέσα στα νοσοκομεία. Ναι, έχουμε πάει αρκετές φορές και σε διάφορα νοσοκομεία. Πηγαίνουμε σε παιδιά που μπορεί να είναι με θέματα υγείας σε μεγάλο βαθμό και ως έχει σαν αποτέλεσμα να μπαίνουμε και να δίνουμε χαρά. Δηλαδή έχει τύχει να μπούμε σε κομμάτι. Πώς σας αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τι σας λένε. Τα μικρά ή τα μεγάλα. Γιατί είμαστε σε ένα νοσοκομείο και είναι τα παιδιά και βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους τον Captain America. Ποια είναι η αντίδρασή τους. Κατά πρώτον ξεκινάμε από το βασικό, ότι οποιονδήποτε χαρακτήρα, είτε το Wonder Woman, το Green Arrow, το Spider-Man, το Superman, οποιονδήποτε, μπούμε σε έναν χώρο που μπορεί να πλαισιώνεται από πολλά παιδάκια, είτε σε ένα δωμάτιο, είτε σε ένα προάβλιο χώρο, οι αντιδράσεις των παιδιών είναι. Κοιτάξτε, μου λένε φλάκα στην αρχή. Είσαι αληθινός. Είσαι αληθινός, μπορώ να σε ακουμπήσω, ξέρω εγώ. Αλήθεια, ξέρω εγώ, ήρθες για μένα, ξέρω, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο θέμα υγείας. Βαριές περιπτώσεις. Οπότε βλέποντας τον αγαπημένο τους ήρωα μπροστά τους, ξεκινάνε και λένε. Μα δεν είναι δυνατόν. Ήρθες εσύ για μένα και γι' αυτό το παιδί είναι μια τονωτική ένωση, αλλά και για μας ψυχολογικά. Να μας πει και η Wonder Woman, παρακαλώ πάρα πολύ, τις αντιδράσεις των παιδιών την ώρα που μπαίνετε σε όλους αυτούς τους χώρους. Φυσικά, ενθουσιάζονται πάρα πολύ. Μας βλέπουν με ενθουσιασμό στα μάτια. Θέλουν να μας αγγίξουν για να δω. Είσαι αληθινός, αληθινή, η στολή σου τώρα σας τι είναι αυτό. Ναι, θέλουν να δουν πώς είναι η στολή και όλα αυτά. Έρχονται, μας αγκαλιάζουν όλα αυτά. Είναι μεγάλος ενθουσιασμός. Κάποια παιδάκια βέβαια μπορεί να είναι λίγο κρατημένα στην αρχή, αλλά μετά σιγά σιγά είμαστε εδώ όλοι μαζί. Είναι πολύ άγριος πάντως. Λύνονται μετά, τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι μέρος του ρόλου, δεν θεωρώ. Είναι μέρος του ρόλου. Τι άλλο έχεις ντυθεί. Το δεύτερο κουστούμι που κάνω είναι από τη Marvel Comics, το Doctor Strange. Αλήθεια. Παιδιά, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, αλήθεια. Πώς το σκεφτήκατε έτσι, να βρεθείτε, να φτιάξετε μια ομάδα για να κάνετε αυτό το πράγμα. Η ιδέα ξεκίνησε βασικά από μένα. Κάποιο γεγονός που μου συνέβη και στην οικογένειά μου. Σιγά σιγά με έβαλε στη διαδικασία από τη στιγμή που δίνω. Ξεκίνησε από προσωπικό. Ναι, από προσωπικό γεγονός. Με έβαλε στη διαδικασία και σκέφτηκα από τη στιγμή που μπορώ να κάνω δικό μου άνθρωπο χαρούμενο, γιατί να μην μοιράζω τη χαρά σε όλα αυτά τα και παιδιά. Και πού σας βρίσκουν τώρα τα παιδιά. Πες ότι κάποιο ίδρυμα κτλ. Θέλει να σας βρει και να σας καλέσει να πάτε εκεί. Έχουμε σελίδα στο Facebook, είναι Super Heroes GR. Ωραία. Το βλέπουμε και εδώ, να το και το βλέπουμε μέρος σας. Το λογότυπό μας. Instagram, Twitter. Α, και μέσα το social λοιπόν σας καλούμε. Ωραία, ωραία. Παρακαλώ. Άκου τι γίνεται. Αυτή την ασπίδα εμείς τη θέλουμε για τους πολιτικούς. Μήπως θες να μας την αφήσεις εδώ. Γιατί ζούμε πάρα πολλά κάθε μέρα. Πάντως, πέρα και πού και πού μπορεί να έρχεστε και σε εμάς έτσι να μας κάνετε ένα δίλεπτο λίγο να φύγει το μυαλό μας. Με πολύ μεγάλη χαρά. Πέρα από την πλάκα, ο Captain America θεωρητικά με βάση τα κόμιξ είναι πολιτικό πρόσωπο που υποτίθεται από κάποιον υπουργό έγινε η τονωτική ένεση για τους στρατιώτες που πολεμάνε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό έχετε μια θέση από σήμερα στην εκπομπή μας. Με πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ, μεγάλη superheroes.gr. Παιδιά, συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Είναι σπουδαίο. Και η σκέψη και η υλοποίηση. Superheroes.gr λοιπόν, είναι η σελίδα σας που μπορεί να σας βρει κανείς. Σε βλέπω και συγκινημένο. Εντάξει, μα είναι λογικό τώρα, ρε Μαρία, γιατί όταν κάνεις μια τέτοια πράξη και ειδικά όταν βλέπεις παιδιά που μέσα από σένα παίρνουν χαρά, δεν υπάρχει το πιο ωραίο. Χωρίς ψυχή αυτό δεν γίνεται. Αν δεν παιδιά, καλημέρα, συγχαρητήρια, να είστε πάντα καλά. Μια τελευταία κουβέντα. Πολλά χαιρετίσματα σε κάποια παιδιά που μας βοηθάνε πάρα πολύ στην υλοποίησή μας, στο παράδειγμα μας στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθούμε αυτό να το φέρουμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Οπότε να δώσουμε χαρά παντού, σε όλη την Ελλάδα.
Είναι πολύ δύσκολο γιατί και κακά τα ψέματα, ο χώρος του cosplay είναι. Από εκεί ξεκινήσαν όλα τα παιδιά που βρήκα, γιατί όλα τα παιδιά, κακά τα ψέματα, μέσα στην ομάδα, όλοι έχουμε τα θέματά μας και προσπαθούμε να, αυτό που κάνουμε να δώσουμε μεγάλη χαρά. Σωστά. Για μας είναι μεγάλη βοήθεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που μας δίνετε χώρο καλά, και βήμα. Θα το κάνουμε και ενδράσει. Μία μέρα που θα είστε θα σε έναν κάπου, χώρο, θα έρθουμε να σας βρούμε εκεί. Για να το έχουμε και ζωντανά. Για να το δείξουμε ακριβώς. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και σας αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Αύριο το πρωί κανονικά είναι Παρασκευή, αύριο Αύριο είναι Παρασκευή, νομίζω ότι είναι Δευτέρα σήμερα λόγω τη απεργία. Έχουν διατέργειες. Γεια σας.